Τώρα, να πάμε όμω στο κεφάλαιο αγορέ. Καθώ φαίνεται ότι η χώρα εξετάζει να ξαναγούμε στι αγορέ, αλλά όλα εξαρτώνται από μια κρίσιμη ημερομηνία, 24 Ιανουαρίου. Οπότε θα έχουμε και την έκθεση αξιολόγηση από τον οίκο Πιστοληπτική Αξιολόγηση, τον οίκο Φιτ. Ακριβώ, Γιάννη, η ετοιμηγορία τη Φιτ θα παίξει ρόλο στην απόφαση που θα πάρει ο ΔΙΧ και το Υπουργείο Οικονομικών για νέα έξοδο στι αγορέ. Αυτό που μα είπαν εμά από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι μελετούν προσεκτικά τα βήματα, ότι δεν βιάζονται, ωστόσο είναι στο πλάνο να γίνει μια νέα έκδοση ομολόγου, το επόμενο. Δίμηνο με τρίμηνο, αναλόγω των συνθηκών που θα επικρατήσουν βεβαίω στι διεθνεί αγορέ, στι αγορέ ομολόγων και κυρίω αυτήν την αναβάθμιση ή μη τη ΦΙΤΣ που, όσο νούμερο, έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε ποιο θα είναι εκείνο το ποσό το οποίο θα επιδιώξει να λάβει η χώρα από αυτή την πιθανή έκδοση του ομολόγου. Εσύ γνωρίζει καλύτερα ότι αυτά δεν ανακοινώνονται, όπω λένε και μου είπα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, Μάλιστα. ακόμα είναι γρήφο αν θα βγάλει η Ελλάδα ένα 15 ετέ ομόλογο και πόσα θα θέλει να αντλήσει από τι αγορέ. Αμαλία Κάτζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.